Σήμερα εδώ, στη Θεσσαλονίκη, σε αυτά τα χώματα που ελευθέρωσαν το ΕΑΜ, η ΕΠΟΝ και ο ηρωικός Ελλάς. Θυμάμαι τους νεκρούς μας. Στεκόμαστε μπροστά τους, όπως και μπροστά σε όλους όσοι βασανίστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους σε ολόκληρη τη χώρα. Σήμερα γιορτάζουμε, όπως γιόρταζε ο λαός της πόλης μας πριν από 80 χρόνια, την ίδια μέρα. Τότε που τα περίφημα χωνιά οθούσαν τον κόσμο εδώ, προς την πλατεία Αγίας Σοφίας. Τότε που, όπως γλαφυρά μας περιγράφει ο λογοτέχνης της πόλης μας Γιώργος Ιωάννου, χιλιάδες λαού κατηφόρησε από τον Άγιο Παύλο, την Ακρόπολη και την Κασάνδρου, από το Τσινάρι, το Εσκίντελί, τον προφήτη Λία και τον διοικητήριο μέσω της Βενιζέλου, από τη Ραμόνα, την Επτάλοφο, τον παλιό σταθμό, την Νεάπολη και τη Σταυρούπολη, ξυπόλυτη και πεινασμένη, αλλά γεμάτη δύναμη και αισιοδοξία μέσω του Βαρδάρη, από την Αγία Φωτεινή, την Ευαγγελίστρια, την Τούμπα Στάλινγκραντ, ακόμα και από τη μακρινή Καλαμαριά, με τρομπέτες και λάβαρα. Εδώ ο λαός της Θεσσαλονίκης χαμογέλασε με την καρδιά του μετά από 4 χρόνια κατοχής. Αγκαλιαζόταν, φιλιόταν από τη χαρά και τη λαχτάρα της ελευθεριάς. Μα πάνω απ' όλα, γιατί ήταν αυτός, ο ίδιος ο λαός, με την καθοδήγηση του ΚΚΕ και την πρωτοπόρα δράση του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, που πήρε την υπόθεση της απελευθέρωσης πάνω του, έγινε ο ίδιος πρωταγωνιστής, χωρίς να περιμένει σωτήρες. Και τότε λοιπόν, όπως και σήμερα επιβεβαιώνεται, ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό. Σήμερα παίρνουμε τη σκυτάλη, κρατάμε ψηλά τη σημαία και συνεχίζουμε με την ίδια λαχτάρα, πίστη και αισιοδοξία. Δίνουμε υπόσχεση ότι η πόλη μας, η χώρα ολόκληρη θα απελευθερωθεί οριστικά από τα δεσμά της μισθωτής σκλαβιάς, από το βάρβαρο αυτό σύστημα που έχει να δώσει μόνο εκμετάλλευση, φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά. Με μπροστάρι το ΚΚΕ, κάθε κομμουνιστή και κομμουνίστρια, κάθε προοδευτικό άνθρωπο, μαζί με την εργατική τάξη και τους συμμάχους της, οι πάλι των εργατικών λαϊκών δυνάμεων, είμαστε σίγουροι θα φτάσει μέχρι τέλους, μέχρι την ανατροπή αυτής της εξουσίας, μέχρι την επαναστατική κατάκτηση της εργατικής εξουσίας και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Αυτή θα είναι η πραγματική ολοκλήρωση της απελευθέρωσης του 44, η καλύτερη ανταπόκριση στα καθήκοντα της περίοδου που διανύουμε και το χρέος μας προς τις επόμενες γενιές και η καλύτερη τιμή βέβαια για τους πρωτοπόρους της ταξικής πάλης της δεκαετίας του 1940. Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες, με τη σημερινή μας συγκέντρωση κορυφώνουμε τον εορτασμό για τα 80 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Μετά από έναν κύκλο πολύμορφων δράσεων των οργανώσεων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, που σκοπό είχαν ο λαός της πόλης μας, ειδικά η νεολαία, να έρθει σε επαφή με την ιστορία που έχει γράψει ο λαός μας σε αυτόν τον τόπο, με στιγμές απαράμιλου αυθεντικού ηρωισμού που μας εμπνέουν μέχρι σήμερα. Είναι όμως ταυτόχρονα και μια απάντηση προς όσους συστηματικά επιδιώκουν την αναθεώρηση της ιστορίας ως απαραίτητο συμπλήρωμα του αντικομουνισμού, προς τους απολογητές αυτού του συστήματος, για τους οποίους είναι αναγκαίο να διαγράψουν ή να παραποιήσουν την ιστορική αλήθεια. Τους βολεύει άλλωστε να μην γιορτάζεται η επέτειος της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τους κατακτητές στις 30 Οκτώβρη κάθε χρόνου, αλλά η έναρξη του πολέμου. Την προηγούμενη το βράδυ, άλλωστε είναι γνωστό, απέδρασαν οι πρώτοι 12 κομμουνιστές από το Σανατόριο Ασβεστοχωρίου με τη σημαντική συμβολή του τότε Μακεδονικού Γραφείου του ΚΚΕ, το οποίο είχε συγκροτηθεί από το 1939.
οι οποίοι οργάνωσαν την ανασυγκρότηση του κόμματος στην περιοχή και πολύ γρήγορα, το Μάιο του 1941, ίδρυσαν την πρώτη αντιστασιακή οργάνωση στην Ευρώπη, την Ελευθερία. Αυτά όμως, αγαπητοί νέοι και νέες, δεν ήταν τυχαία γεγονότα, αλλά αποτέλεσμα της προετοιμασίας του κόμματος στις προηγούμενες περιόδους, που τα γεγονότα δεν είχαν πάρει ακόμα απότομη τροπή. Τέτοια δουλειά κάνουμε οι κομμουνιστές και σήμερα, που τα αποτελέσματά της μπορεί να μην είναι όλα εμφανή, αλλά τα αποτυπώματά της στο άμεσο μέλλον θα είναι αναντικατάστατα. Το κόμμα μας από την πρώτη στιγμή, παρότι ήταν χτυπημένο από τη δικτατορία του Μεταξά και παρά τις αντιφάσεις του, παρενέβη με ηρωισμό, θάρρος και πίστη για να οργανώσει την αντίσταση του ελληνικού λαού. Έκανε προσπάθεια να παρέμβει και να δώσει κατεύθυνση στην πάλη του λαού ενάντια στην ξένη εισβολή με τα τρία γράμματα του τότε Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, του Νίκου Ζαχαριάδη. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου και του Στρατούτου του Ελλάς, της ΕΠΟΜ, της Εργατικής Αλληλεγγύης, της Όπλα και των λαογέννητων θεσμών στην ελεύθερη Ελλάδα. Αναδείχτηκε ως ηγετική πολιτική δύναμη και αιμοδότης του αγώνα του λαού μας. Και πάλι όχι τυχαία, μιας και οι γεροί, ακατάλητοι δεσμοί που είχε δημιουργήσει με την εργατική τάξη μέσα από τους ταξικούς αγώνες της δεκαετίας του 1930 με αποκορύφωμα το Μάη του 1936 εδώ στη Θεσσαλονίκη, το έφεραν σε αυτή τη θέση. Στη Θεσσαλονίκη όλα τα χρόνια της κατοχής και το 1941, το 1942, το 1943 πραγματοποιήθηκαν μεγάλες αντικατοχικές διαδηλώσεις από χιλιάδες νεολαίους και μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους κατά τις επετείους της Επανάστασης του 1921. Όπως συγκλονιστική ήταν και η κινητοποίηση της 16 Απριλίου του 1943 κατά της πολιτικής επιστράτευσης, αλλά και αργότερα, στις 10 Ιουλίου του 1943, ο λαός ξεσηκώθηκε κατά της επέκτασης της βουλγαρικής κατοχής στη Μακεδονία. Ένας ξεσηκωμός που έκανε τους κατακτητές να τρομάξουν και να ακυρώσουν τα σχέδια των συμμάχων τους Βουλγάρων φασιστών. Και παράλληλα με αυτά τα κορυφαία γεγονότα, είχαμε την καθημερινή ηρωική δράση των αντάρτικων ομάδων μέσα στην πόλη και στη γύρω περιοχή σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Όλη αυτή η δράση οδήγησε τις δυνάμεις της ομάδας μεραρχιών Μακεδονίας του Ελλάς ήδη από το καλοκαίρι του 1944 να έχουν αρχίσει να περισφύγουν τον κλειό γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Από τα βόρεια ήταν το 31ο Σύνταγμα του Ελλάς που είχε έδρα το Πάικο και κάλυπτε την περιοχή από το Επταπύργιο μέχρι την Οδό Λαγκαδά. Στα βορειοανατολικά δρούσε κυκλωτικά το 19ο Σύνταγμα του Ελλάς Νιγρίτας που κάλυπτε όλο το βορειοανατολικό τομέα από το Επταπύργιο μέχρι σχεδόν το Χορτιάτι. Από τα δυτικά ήταν δύο συντάγματα του Ελλάς, το 16ο και το 50ο, με το τελευταίο να έχει διοικητή τον Ταγματάρχη Κώστα Συνεφάκη, τον καπετάν Νικήτα, που ήταν επικεφαλής της πρώτης ομάδας ελασιτών, η οποία μπήκε στην πόλη στις 30 Οκτώβρη του 1944. Στην περικύκλωση των γερμανικών δυνάμεων της Θεσσαλονίκης πήρε μέρος και το 13ο Σύνταγμα που κινήθηκε από τα Κρούσια όρια ανατολικά του Κιλκής. Έδωσε σκληρές και πολύ νεκρές μάχες στην περιφέρεια της πόλης, στο Δρυμό, στη Νέα Σάντα, στο Δερβαίνι. Όμως παρότι έφτασε μέχρι το Φίληρο, δεν μπήκε στη Θεσσαλονίκη, γιατί διατάχθηκε να καταδιώξει τους υποχωρούντες Γερμανούς. Τέλος, από ανατολικά κινήθηκαν οι δυνάμεις της 11ης Μεραρχίας που είχε δημιουργηθεί στο Χολομόντα και δραστηριοποιούνταν κυρίως στη Χαλκιδική, διαθέτοντας δύναμη περίπου 3.000 μαχητών. Οι συγκεκριμένες δυνάμεις, βαδίζοντας για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, δώσανε σκληρές μάχες κατά των Γερμανών στην περιοχή των Βασιλικών, της Θέρμης, του αεροδρομίου της Μίκρας και του Φίνικα, έχοντας αρκετούς αντάρτες νεκρούς.
Θυμίζουμε ότι ήδη από το 43 οι αντάρτες του Ελλάς είχαν απελευθερώσει εκτεταμένα εδάφη της χώρας στην Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, την ορεινή Θεσσαλία, που ήταν ανεξάρτητα από τις κατοχικές αρχές, αλλά και από τη δοσιλογική κυβέρνηση που υπήρχε στην Αθήνα. Όσα πέτυχε το κόμμα μας και ο λαός μας εκείνη την περίοδο, δεν ήταν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ούτε δεδομένα, ούτε εύκολα. Γιατί εκτός των άλλων δεν είχαν να αντιμετωπίσουν μόνο τις φασιστικές δυνάμεις κατοχής, ούτε μόνο την πείνα και την εξαθλίωση. Είχαν να αντιμετωπίσουν και τις δοσιλογικές ομάδες, τα τάγματα ασφαλείας που βρούσανε τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της απελευθέρωσης και στη συνέχεια. Είναι αυτή η πλευρά της ιστορίας που έχει αξία να μην την ξεχνάμε, για να μην ξεχνάμε ότι καμία εθνική ενότητα δεν υπήρξε όλη την περίοδο του 1940-44. Ούτε το ξεκίνημα της αντίστασης, ούτε η απελευθέρωση ήταν αποτέλεσμα της εθνικής ενότητας. Ήταν ένας τιτάνιος, λαϊκός, απελευθερωτικός αγώνας με την ηγεσία του ΕΑΜ Ελλάς και την καθοδήγηση του ΚΚΕ σε συνθήκες ταξικής πάλης και μηχανογραφιών των Άγγλων συμμάχων δήθεν. Γι' αυτό η περίπτωση της Θεσσαλονίκης και όσα έλαβαν χώρα τις μέρες πριν και κατά τη διάρκεια της απελευθέρωσης, η οποία δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση, γιατί στις μέρες αυτές κορυφώνονταν η ταξική πάλι σε αντικειμενικά επαναστατικές συνθήκες και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Η Θεσσαλονίκη ήταν σημαντικό κέντρο της αστικής εξουσίας και ιδιαίτερα σημαντικό για τους Άγγλους, που είχαν ήδη συμφωνήσει με τη Γερμανία τα στρατεύματά της για να τους παραχωρήσουν την πόλη σε μυστική συμφωνία που έγινε στη Λισαβόνα, ώστε να μην προλάβει ο Ελλάς να μπει μέσα στην πόλη. Οι Άγγλοι επιτελείς έσπευσαν να χρησιμοποιήσουν τα τάγματα ασφαλείας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ο Βρετανός ταγματάρχης Μίλερ είχε υπό την προστασία του το εκτελεστικό όργανο της φασιστικής Βουλγαρίας, τον Αντών Τσαούς Φωστερίδη, και την ομάδα του, που για τις ανάγκες της περίστασης τους έντυσε ΕΔΕΣ, δηλαδή δήθεν νόμιμη απελευθερωτική ομάδα. Αλλά και οι Γερμανοί επιτελείς στη Θεσσαλονίκη είχαν απελευθερώσει μέλη του ΕΔΕΣ, προκειμένου να πολεμήσουν κατά του Ελλάς. Από το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβριο, ο Αντών Τσαούς βοηθούσε τους Γερμανούς να αποχωρήσουν χωρίς να διακινδυνεύσουν από τα τμήματα του Ελλάς. Το ίδιο έκαναν και οι ταγματασφαλίτες εδώ της περιοχής, ο Μιχάλαγας, ο Κισάμπατζάκ, ο Παπαδόπουλος και άλλοι. Την εφαρμογή του σχεδίου για την παρεμπόδιση του Ελλάς να ελευθερώσει τη Θεσσαλονίκη είχε αναλάβει ο ίδιος συνταγματάρχης Χρυσοχώου, επιτελάρχης του στρατηγού Τσολάκογλου και πρώτου δοσύλλογου πρωθυπουργού. Αυτός ήταν και ο πραγματικός αρχηγός της ένοπλης οργάνωσης των ταγματασφαλιτών της ΠΑΟ. Αυτός ζήτησε να σπεύσουν οι ένοπλοι του Κισάμπατζάκ να μπουν στην πόλη πριν από τον Ελλάς. Προσδιόρισε μάλιστα την έναρξη της επιχείρησης για την κατάληψη της Θεσσαλονίκης στις 28 Οκτώβρη. Ο Κισάμπατζάκ κατ' εντολή του μεταφέρει τα τάγματα στον Άγιο Αθανάσιο και όλοι μαζί παρουσιάζονται από εδώ και πέρα ως ΕΔΕΣ. Μέσα στην πόλη επιχειρούν ήδη να χτυπήσουν με όπλα στις γειτονιές που ήδη είχε μπει ο Ελλάς. Στις 26 προς 27 Οκτώβρη, δυνάμεις του Ελλάς, αψηφώντας την εγγλέζικη εντολή που στηριζότανε στη συμφωνία της Καζέρτας, ξεκινούν από το ελευθεροχώρι με πλοιάρια του Ελλάν και αποβιβάζονται στη Χαλκιδική.
με τις δυνάμεις του Ελλάς να σφίγγουν τον κλειό, οι Γερμανοί επισπεύδουν την αναχώρησή τους από τη Θεσσαλονίκη. Ενώ οι ταγματασφαλίτες, συνοδεύοντας τους Γερμανούς, καταφεύγουν στο Κιλκίς, όπου δίνεται και η τελευταία μάχη στις 4 Νοέμβρη του 1944, όπου και εδώ η συκοφαντία και ο αντικομουνισμός δίνουν τα ρέστα τους. Γιατί δεν μπορούν να μας λένε ότι στο Κιλκίς μαζεύτηκε ο Ελλάς για να αντιπαρατεθεί με τις άλλες δίθεν αντιστασιακές ομάδες. Οι 9.000 ένοπλοι άντρες από όλες τις δοσιλογικές ομάδες της Βόρειας Ελλάδας, παοτζίδες, εσατζίδες, ταγματασφαλίτες, μέχρι και μεμονωμένοι εγκληματίες, ένα πράγμα επεδίωκαν. Να προστατεύσουν τους Γερμανούς που αποχωρούσαν από τη χώρα, να χτυπήσουν τον Ελλάς και να υποδεχτούν τους Άγγλους για να τους στηρίξουν στην προσπάθεια σταθεροποίησης της αστικής εξουσίας μετά την απελευθέρωση. Γι' αυτό, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, και αμέσως μετά την απελευθέρωση ξεκίνησε μια εκστρατεία αναποδογυρίσματος της πραγματικότητας και διαστρέβλωσης της αλήθειας. Στο όνομα δήθεν της αντικειμενικότητας και των ίσων αποστάσεων εξισώθηκαν τα θύματα με τους θύτες για να κρύψουν την ουσία του ζητήματος, δηλαδή την ασυμφιλίωτη αντίθεση ανάμεσα στους υπερασπιστές της αστικής εξουσίας και στους αγωνιστές υπέρ της εργατικής εξουσίας. Λεγόμενη εθνική τους ενότητα. Αυτά δεν θέλουν να μαθαίνονται, δεν θέλουν να διδάσκονται στα σχολεία και στις σχολές, δεν θέλουν να συζητιούνται, ειδικά όσοι λένε «Τι τα θέλετε τώρα αυτά, πέρασαν, ας μην ξύνουμε πληγές του παρελθόντος» και άλλα παρόμοια. Να λοιπόν, γιατί σύσσωμο το αστικό πολιτικό σύστημα τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να συκοφαντήσει τον κομμουνισμό, να διαστρεβλώσει την ιστορία και την αλήθεια. Γιατί δεν θέλουνε, ιδιαίτερα η νεολαία, να διδαχτεί από την πραγματικότητα, να βγάλει συμπεράσματα χρήσιμα για το σήμερα. Θέλουν το λαό στη γωνία, με σκυμμένο το κεφάλι και απογοητευμένο, στην καλύτερη περίπτωση follower κάποιου επίδοξου σωτήρα. Επιδιώκουν να ταυτίσουν τον κομμουνισμό με τον φασισμό, να περάσουν τη λογική ότι όλοι είναι ίδιοι, τίποτα δεν αλλάζει. Και για να αποκρύψουν ότι με το ανατρεπτικό πρόγραμμα του ΚΚΕ υπάρχει διέξοδος από τη σημερινή βαρβαρότητα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, όσο και να ματαιοπονούν κάποιοι, δεν μπορούν να σβήσουν το γεγονός ότι η Σοβιετική Ένωση με τον ηρωικό κόκκινο στρατό, με τα εθνικά απελευθερωτικά κινήματα που οργανώθηκαν με προστάρτες στους κομμουνιστές σε όλη την Ευρώπη, είναι αυτή που τσάκισε το φασισμό. Οι μάχες του Στάλινγκραντ, του Κούρσκ, οι πολιορκίες της Μόσχας και του Λένινγκραντ, τα 20 εκατομμύρια Σοβιετικοί νεκροί, η υψωμένη κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο στο Ράιχσταγκ, δεν σβήνουν από τη μνήμη των λαών. Αντίθετα, τον εμπνέουν. Όσα μνημεία να γκρεμίσουν για να ταυτίσουν αυτούς που έσωσαν την Ευρώπη από το φασισμό με τον ίδιο το φασισμό που είναι γέννημα θρέμα του συστήματος που και οι ίδιοι υπηρετούν. Είμαστε εμείς εδώ για να τα ξαναστήσουμε και να υψώσουμε και καινούργια μνημεία προς τιμή των νέων νικηφόρων αγώνων που θα δώσουμε, των νέων ηρώων που θα αναδειχτούν από τη λαϊκή πάλη. Και αυτή τη φορά θα φτάσουμε μέχρι τον τελικό μας στόχο. Η μελέτη της ιστορίας μας, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, και τα συμπεράσματα από την οικοδόμηση του σοσιαλισμού τον περασμένο αιώνα
μας έχουν δώσει τα απαραίτητα εφόδια για να χαράξουμε σήμερα επαναστατική στρατηγική που μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο στην ανατροπή του καπιταλισμού στη χώρα μας, αλλά και στην οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας, του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Γιατί σήμερα το κόμμα μας, με αίσθημα ευθύνης και μακριά από κάθε διάθεση μηδενισμού, λαθολογίας ή και ωραιοποίησης, και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, έχει μελετήσει τις βαθύτερες αιτίες για τις ανεπάρκειές μας της δεκαετίας του 40, που δεν οδήγησαν στην επίλυση του ζητήματος της εξουσίας, σε συνθήκες μάλιστα που υπήρξε επαναστατική κατάσταση στη χώρα μας. Έχει αξία να θυμίσουμε ότι το κόμμα μας πριν την κατοχή υιοθετούσε το ενδιάμεσο στάδιο της αστικοδημοκρατικής επανάστασης με στόχο να διαμορφωθεί μια κυβερνητική εξουσία που θα αναλάμβανε να ολοκληρώσει ορισμένες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τη σοσιαλιστική επανάσταση. Σε αυτή τη γραμμή προσαρμόστηκε στη συνέχεια η στρατηγική των αντιφασιστικών μετόπων που υιοθέτησε το ΚΚΕ στη βάση και των αποφάσεων της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Το αποτέλεσμα ήταν κατά τη διάρκεια της τριπλής φασιστικής κατοχής η ηρωική δράση του ΚΚΕ να συνεχίσει να πατάει σε μια στρατηγική που προεξοφλούσε τη συνεργασία με αστικές πολιτικές δυνάμεις, που θα έφτανε μέχρι και τη συγκρότηση κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Ταυτόχρονα, με δεδομένη την εξωτερική πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης, στο πλαίσιο του μεγάλου αντιχιτλερικού συνασπισμού, το ΚΚΕ αναζητούσε μια λύση με συμβιβασμούς, που δεν θα διατάρασαν τη συμμαχία με τη Μεγάλη Βρετανία και τις αντιχιτλερικές αστικές δυνάμεις. Έτσι, οδηγήθηκε στην υπαγωγή του Ελλάς στο Βρετανικό στρατηγείο της Μέσης Ανατολής και αργότερα οδηγήθηκε στις συμφωνίες του Λιβάνου και της Καζέρτας. Αναγνώρισε την εξόριστη αστική κυβέρνηση, η οποία ήταν απούσα από την αντίσταση και είχε χάσει κάθε κύρος μέσα στις εργατικές λαϊκές δυνάμεις. Και δέχτηκε τελικά να συμμετέχει σε κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και να μην μπουν οι δυνάμεις του Ελλάς στην Αθήνα. Όλα αυτά τα έκανε προκειμένου να διατηρήσει και να διευρύνει την αντιφασιστική ενότητα, στην οποία όπως αποδείχτηκε και όπως περιγράψαμε πριν για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης, μόνο το ίδιο τελικά πίστευε, αφού την ίδια στιγμή το σύνολο των αστικών πολιτικών δυνάμεων και οι σύμμαχοί τους Βρετανοί προετοιμάζονταν για την τελική αναμέτρηση μαζί του. Βέβαια, στη συνέχεια, το ΚΚΕ αρνήθηκε να δεχτεί τους όρους και την ομιβία που επέβαλε η κυβέρνηση της λεγόμενης Εθνικής Ενότητας. Επέλεξε να δώσει τον μεγαλειώδη αγώνα των 33 ημερών στην Αθήνα το Δεκέμβρη του 44 κατά της αστικής τάξης και των Βρετανών που ήταν με πρόσκληση του Γεωργίου Παπανδρέου και με στόχο να τσακίσουν το ΕΟΑΜΙΚΟ κίνημα και το ΚΚΕ. Και έπειτα, αν και υπέγραψε τη συμφωνία της Βάρκιζας, τελικά δεν υποτάχθηκε οργανώνοντας έστω και καθυστερημένα τον τρίχρονο ένοπλο λαϊκό αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που είναι και η κορυφαία εκδήλωση της ταξικής πάλης στην Ελλάδα. Το κόμμα μας και το λαϊκό κίνημα επέλεξαν το δεύτερο δρόμο. Έτσι σώθηκε η τιμή του λαού μας και του ΚΚΕ, έμεινε παρακαταθήκη και κληρονομιά που βοήθησε να κρατηθεί το κόμμα όρθιο και να περάσει κάθε δοκιμασία στις δύσκολες δεκαετίες που ακολούθησαν. Παρακαταθήκη που υπάρχει μέχρι και σήμερα, αφού όποια πέτρα και αν σηκώσει σε αυτή τη χώρα θα βρεις από κάτω την προσφορά και τους ακατάλληλους δεσμούς αίματος του ΚΚΕ με τον λαό. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, 80 χρόνια μετά
ό,τι οδήγησε στον Ιμπεριαλιστικό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ακόμα εδώ. Σήμερα η αντιπαράθεση οξύνεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στη Διεθνή Ιμπεριαλιστική Πυραμίδα. Κάθε μέρα κλιμακώνεται η διαπάλη ανάμεσα σε δυο υπεριαλιστικά μπλοκ. Το Ευρωατλαντικό με επικεφαλή στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις μεταξύ τους διαφοροποιήσεις. Και το υποδιαμόρφωση Ευρασιατικό μπλοκ με επικεφαλή στη Ρωσία και την Κίνα. Η διαπάλη αυτή αφοράει τη μοιρασιά και τη λία στις πλουτοπαραγωγικές πηγές, στις σφαίρες επιρροής, τις αγορές, τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων και τον έλεγχό τους. Και όπως ξέρουμε πολύ καλά, η πολιτική τους συνεχίζεται με άλλα μέσα όταν χρειαστεί, όπως είναι ο πόλεμος, όταν εξαντληθούν τα οικονομικά και διπλωματικά μέσα. Πριν 33 χρόνια ακριβώς, ήθελαν να βάλουν τους λαούς να πανηγυρίζουν για τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Γρήγορα όμως οι λαοί κατάλαβαν το πικρό αποτέλεσμα της νίκης των καπιταλιστών. Μπουρλότο στα Βαλκάνια, που φέτος συμπληρώσαμε 25 χρόνια από την ατοϊκή επίθεση στην Ιουγκοσλαβία. Πόλεμος ΝΑΤΟ-Ρωσία στα εδάφη της Ουκρανίας, μακελιό στη Μέση Ανατολή. Πάνω από 50 ενεργά πολεμικά μέτωπα αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της νίκης του καπιταλισμού πριν 33 χρόνια. Την ίδια ώρα οι πολεμικές δαπάνες παγκοσμίως έχουν φτάσει σε ύψη πρωτοφανή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περάσει και επίσημα σε κατάσταση πολεμικής οικονομίας. Άλλωστε για τους καπιταλιστές, ο πόλεμος είναι εκτός των άλλων και ο ίδιος μια πολύ κερδοφόρα μπίζνα. Το ίδιο και η ανοικοδόμηση που ακολουθεί. Μέσα σε αυτό το εφιαλτικό διεθνές πλαίσιο, η χώρα μας μόνο δύναμη σταθερότητας δεν είναι, όπως μας λένε. Αντίθετα, έχει μετατραπεί από τη μια άκρη στην άλλη σε χώρο φιλοξενίας νατοϊκών βάσεων, ακόμα και πυρηνικών, που παίζουν κρίσιμο ρόλο για να συνεχίζονται οι δυο πόλεμοι στην περιοχή μας. Κρίσιμος οπλισμός για την άμυνα των ελληνικών νησιών μεταφέρεται για να ενισχύσει τα νατοϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση στέλνει φρεγάτες και προσωπικό στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Λίβανο, στο στόμα του Λύκου, καταχρεώνοντας τον ελληνικό λαό την ώρα που μας λέει ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα για την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια και όλες τις άλλες τις λαϊκές ανάγκες. Πυροβολαρχία Patriot με το αντίστοιχο προσωπικό εξακολουθεί να βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Και όλα αυτά κόντρα στο αίσθημα της πλειοψηφίας του λαού, που δεν θέλει αυτή την εμπλοκή. Το ελληνικό κράτος προχωράει σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, που βάζει μπουρλότο στη Μέση Ανατολή. Τις ικανότητες που αποκτάει ο στρατός του Ισραήλ σε ελληνικό έδαφος με τις ασκήσεις του, τις αξιοποιεί για να μακελεύει τους λαούς της Παλαιστίνης, του Λιβάνου, να χτυπάει τη Συρία, το Ιράν, την Ιεμένη. Όλα αυτά, κανένας λαϊκός άνθρωπος, κανένας νέος και νέα δεν μπορεί να τα δέχεται. Απέναντι σε αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση που έχουν διαμορφώσει οι αποφάσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τη συνένεση και της βολικής αντιπολίτευσης όλων των υπόλοιπων αστικών κομμάτων, ο λαός και η νεολαία μια επιλογή έχουν, να δυναμώσουν την πάλη τους, για να επιστρέψουν όλα τα τμήματα των ένοπλων δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων και να κλείσουν οι βάσεις τους από του θανάτου. Να εκφραστεί η αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης που παλεύει για το αυτονόητο δικαίωμα να ζήσει στη δική του πατρίδα, την οποία του στερούν. Γι' αυτό και είναι ελπιδοφόρες οι πολυάριθμες αντιδράσεις τόσο των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων, όσο και στρατευμένων νέων, παιδιών του λαού, των φαντάρων που έχουν κάθε δικαίωμα να εκφράσουν την αντίθεσή τους στους υπεριαλιστικούς πολέμους. Yeah.
αυτό, γιατί έχουν ορκιστεί να υπερασπίζονται τα σύνορα της χώρας και την εδαφική της ακεραιότητα και όχι να υπηρετούν το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ και να συμμετέχουν σε εγκλήματα σε βάρος λαών. Το κόμμα μας, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, σήμερα είναι πολύ πιο έμπειρο και όριμο, έχοντας παρακαταθήκη την προσφορά και τις θυσίες των προηγούμενων γενιών κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών. Είναι αποφασισμένο και μπορεί μαζί με την εργατική τάξη και το λαό να το πάει μέχρι τέλους. Οι ίδιες οι αντιθέσεις και οι ανταγωνισμοί του συστήματος είναι αυτές που θα διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις, όπου οι πάνω δεν θα μπορούν να κυβερνήσουν όπως πριν, δηλαδή να χειραγωγούν και να ενσωματώνουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, και οι κάτω δεν θα θέλουν να κυβερνηθούν όπως πριν και θα οδηγούνται έτσι σε πρωτόγνωρη, μαζική, επαναστατική δραστηριότητα. Όμως όπως διδάσκει και ο Οκτώβρης του 1944, η κινητοποίηση των μαζών και η όξυνση της ταξικής πάλης από μόνες τους δεν οδηγούν στην ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας, αν δεν καθοδηγούνται από μια επαναστατική στρατηγική και από μια πραγματική πρωτοπορία. Οπωσδήποτε όμως και οι διαθέσεις των μαζών και κυρίως η κατεύθυνση της πάλης διαμορφώνονται και από την ίδια τη δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος και πολύ πριν από αυτές τις συνθήκες, δηλαδή σε συνθήκες σαν τις τωρινές. Όπως και την περίοδο του ένοπλου αγώνα του ΕΑΜ Ελλάς με την καθοδήγηση του ΚΚΕ, όπου άνθησε η αυτενέργεια, η αυτοφυσία, με χιλιάδες να διαθέτουν ακόμα και τη ζωή τους για ανώτερα ιδανικά, για ριζικές κοινωνικές αλλαγές. Γι' αυτό εργαζόμαστε, αγαπητοί σύντροφοι και συναγωνιστές, για να οικοδομήσουμε ένα κόμμα που θα ανταποκρίνεται σε αυτά τα καθήκοντα. Ένα κόμμα που πάνω απ' όλα θα έχει σε κάθε χρονική περίοδο εξασφαλισμένη την αντίστοιχη ιδεολογική και πολιτική επάρκεια και στάθμη, την ικανότητα να δράει επαναστατικά σε όλες τις συνθήκες. Το κόμμα μας σήμερα μπαίνει μπροστά για να δυναμώσει ακόμη περισσότερο η πραγματική εργατική λαϊκή αντιπολίτευση στην κυρίαρχη αστική πολιτική. Δηλαδή η αντιπολίτευση που κάνει ο ίδιος ο λαός και ούτε μπορούν ούτε θέλουν να κάνουν τα κόμματα τόσο της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας όσο και τα δίθεν αντισυστημικά, ρατσιστικά μορφώματα και άλλα. Γιατί φίλες και φίλοι, ο λαός μας δεν έχει κανένα λόγο να ελπίζει σε νέους δίθεν σωτήρες οι οποίοι ούτε θέλουν να ακούν για αγώνες και διεκδικήσεις, οι οποίοι είναι μακριά και έξω από όσα συμβαίνουν σήμερα στους χώρους δουλειάς, καταψηφίζουν ακόμα και απεργιακές κινητοποιήσεις στην προσπάθεια να οδηγήσουν τους εργαζόμενους στο συμβιβασμό. Κυρίως όμως έχουν στρατηγική συμφωνία με την κυβέρνηση σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Γι' αυτό και η ξεφτισμένη και αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία ακόμα δεν μπορεί να συνέλθει όσο και αν προσπαθούν. Ανακύκλωση των ίδιων παλιών και φθαρμένων υλικών, δημοσιονομικά όρια, αντοχές της οικονομίας, ιερή συμμαχία των ΝΑΤΟ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ανταγωνιστικότητα των ομίλων για στρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας. Τι το νέο και ελπιδοφόρο έχουν όλα αυτά? Τι το διαφορετικό έχουν από όσα λέει η κυβέρνηση? Φυσικό είναι λοιπόν να λένε, κοιτώντας τον εαυτό τους τον καθρέφτη προφανώς, ότι ναι, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Γιατί αντιπολίτευση πραγματική υπάρχει, αλλά δεν έχει καμία σχέση με όλους αυτούς. Εκεί τα βρίσκει πραγματικά σκούρα η κυβέρνηση. Σήμερα όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται αυτή την πραγματικότητα. Όλο και περισσότεροι σκέφτονται πως δεν υπάρχει άλλος χρόνος για απογοητεύσεις. Όλο και περισσότεροι συμφωνούν πως και τότε και τώρα μόνο ο λαός σώζει το λαό. Με το χέρι λοιπόν στην καρδιά τους καλούμε να βαδίσουν μαζί μας, να συναντηθούμε στους μεγάλους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Οι πολλές αιστείες αντίστασης, οι κινητοποιήσεις και απεργίες, οι νικηφόροι αγώνες στους τόπους δουλειάς για το μεροκάματο,
το ωράριο, τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας, την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, στις γειτονιές για τους πληστηριασμούς, την ακρίβεια, τους ελεύθερους χώρους που δεν υπάρχουν, το περιβάλλον, στα σχολεία και στις σχολές για τη μόρφωση και τα δικαιώματα της νεολαίας, δείχνουν τον δρόμο, δείχνουν πως τίποτα δεν μένει στάσιμο, αλλά όλα αλλάζουν, πως η δύναμη βρίσκεται στα δικά μας χέρια. Εδώ, σε αυτούς τους αγώνες, είναι που γεννιούνται και διαπαιδαγωγούνται οι νέοι, σύγχρονοι ήρωες και επαναστάτες. Είναι οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ και των μεταλλείων Χαλκιδικής, που δεν έσκυψαν το κεφάλι απέναντι στη μεγάλη εργοδοσία και το κράτος, διεκδικώντας μια καλύτερη ζωή. Είναι οι εργαζόμενοι τελιβεράδες που μαθαίνουν να οργανώνονται και παλεύουν για το μεροκάματο, δίνοντας και τη ζωή τους, όπως αποδεικνύουν τα τόσα εργατικά ατυχήματα. Είναι οι φαντάροι και οι λιμενεργάτες της Κόσκο που δεν δέχονται να γίνουν πιόνια τα πολεμικά σχέδια της κυβέρνησης και βάζουν εμπόδια στην αιματοχυσία του Παλαιστινιακού λαού. Είναι οι φοιτητές και οι μαθητές που διεκδικούν μαζί με τους δασκάλους τους και τους γονείς τους το σχολείο και το πανεπιστήμιο που τους αξίζει. Εδώ βρίσκονται τα φωτεινά πρότυπα της νέας γενιάς, των εργαζόμενων που παράγουν τον τεράστιο πλούτο της κοινωνίας μας, που πλάι-πλάι με το κουκουέ ορθώνουν ανάστημα, ονειρεύονται και διεκδικούν έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, δίκαιο και ανθρώπινο, κόντρα στη βαρβαρότητα του σημερινού συστήματος και των σάπιων πρότυπων που μας προβάλλουν. Με όλους αυτούς λοιπόν και πολλούς ακόμα που μπαίνουν στον αγώνα καθημερινά, οργανώνουμε και τη μεγάλη πανεργατική απεργία στις 20 Νοέμβρη για να παραλύσουν όλοι οι τόποι δουλειάς και να ακουστεί από χιλιάδες εργαζόμενους το σύνθημα «Λεφτά για μισθούς, υγεία, παιδεία, έξω η Ελλάδα από του ΝΑΤΟ, τα σφαγεία». Γιατί αυτές οι ανάγκες μας δεν μπορούν να περιμένουν. Καμιά κυβέρνηση δεν πρόκειται να μας τις ικανοποιήσει ούτε στη Δευτέρα παρουσία. Ούτε θέλουν, ούτε μπορούν. Γιατί δεν θέλουν και δεν μπορούν να θίξουν την αιτία του προβλήματος, τα κέρδη του κεφαλαίου. Γιατί δεν γίνεται να ικανοποιούνται ταυτόχρονα και τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα και τα καπιταλιστικά συμφέροντα. Η νίκη του ενός προϋποθέτει την ήττα του άλλου. Γι' αυτό είναι εδώ το κουκουέ, για να νικήσει ο λαός, η εργατική τάξη και η συμμαχή της και να ιτηθεί το κεφάλαιο, φωτίζοντας τη μόνη ρεαλιστική διέξοδο από τη βαρβαρότητα της φτώχειας και του πολέμου, τον δρόμο του σοσιαλισμού, κομμουνισμού. Τώρα λοιπόν... Μόνο λαός και νεολαία μπορούν να επιβάλλουν τη θέλησή τους με την οργανωμένη πάλη τους και με το κουκουέ μπροστά. Γεια σας, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλούς αγώνες.